Ο Άμυνας είναι εδώ μαζί μας απόψε. Ο κ. Χριστόφορος Φωκαίδης. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κ. Τσουρούλη. Συνεπώς, θα έλεγε κανείς ότι πήγατε να ικανοποιήσετε δύο εντελώς αντίθετα πράγματα. Από τη μια, να υπάρχει ασφάλεια στην κοινωνία με δεδομένα τα περιστατικά που όλοι βιώσαμε. Και από την άλλη, να μην μειωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς. Και νομίζω επιτυχάνονται και τα δύο, κύριε Λέτε Σουλή. Ότι επιτυχάνονται και τα δύο. Βεβαίως. Δεν καθίστανται ποσόσια χρήσια τα όπλα, απλώς καθίστανται ασφαλισμένα, ούτως ώστε να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο η πολιτεία εμπιστεύεται αυτά τα όπλα στους εφέδρους. Θέλω δηλαδή, να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό. Εννοώ ότι τα Γιατί όπλα. Γιατί αν γίνουμε πολύ πιο πρακτικοί, θα σας το περιγράψω έτσι με δύο κουβέντες. Δηλαδή τώρα, τι λέτε στους εφέδρους, ότι θα έχετε ένα όπλο που για να το λειτουργήσετε. Θα πρέπει να κάνετε και μια-δυο άλλες δραστηριότητες. Είτε να σηκωθείτε και να πάτε στο στρατόπεδο να πάρετε το κλίστρο. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω τα θέματα προκειμένου να μην υπάρχει ούτε σύγχυση, ούτε η οποιαδήποτε παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Και ειδικότερα των εφέδρων. Βεβαίως αυτά θα εξηγηθούν κατά τις παρουσιάσεις από την ηγεσία του ΓΕΦ μέσα από όλα όσα προβλέπονται και έχουν τροχιοδρομηθεί διαδικασίες. Όμως, δύο απλά πράγματα να εξηγήσουμε. Σε όσους έφεδρους υπηρετούν στα μετόπιστε, θα αφαιρείται ο επικρουστήρας από το όπλο. Αυτό τι σημαίνει. Ο επικρουστήρας είναι ένα μέρος του κλίστρου, το οποίο είναι ίδιο για όλα τα όπλα του ιδίου τύπου, του G3. Οι έφεδροι που υπηρετούν στις μονάδες στα μετόπιστε, προβλέπεται να συγκεντρωθούν στα στρατόπεδα ή στους χώρους συγκέντρωσης, όπου εκεί θα οργανωθούν για να προχωρήσουν στο μέτωπο. Άρα, δεν πάει ο κάθε έφεδρος με το αυτοκίνητό του στο χώρο διάσπορας. Θα πάει. Άρα ούτως ή άλλως θα πήγαινα στη μονάδα. Εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά, οι επικρουστήρες διανέμονται και εφαρμόζονται σε όλα τα όπλα. Μέσα σε λίγα λεπτά. Γιατί δεν έχει σημασία το ποιος επικρουστήρας ανήκει πού. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ακούσα το επιχείρημα πριν από λίγο ότι πολλοί δεν ξέρουν, λέει, να χρησιμοποιούν το όπλο τους, να εφαρμόζουν. Αυτό όμως προβλέπεται και πρέπει να γίνεται. Και γι' αυτό προβλέπεται και στη μελέτη, μάλλον καταγράφεται και στη μελέτη, ότι αυτό θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την μαχητική ικανότητα, γιατί ένας στρατιώτης στον πόλεμο, αυτό που πρέπει να γνωρίζει καλά, είναι το όπλο του. Διαφορετικά κινδυνεύει από το ίδιο του το όπλο. Συνεπώς, σε όλες τις ασκήσεις από εδώ και πέρα και μέσα στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και της εφεδρείας, το συνολικό πλαίσιο που θα ανακοινώσουμε τον ερχόμενο μήνα, προβλέπεται και η βελτίωση της εκπαίδευσης, ούτως ώστε να μπορεί ο κάθε έφεδρος στρατιώτης να λύει και να συναρμολογεί το όπλο του μέσα στους χρόνους, όπως προβλέπεται και γνωρίζουν και οι στρατιώτες και όλοι όσοι έχουμε υπηρετήσει το γνωρίζουν. Αυτό δεν αφορά καθόλου σε αυτούς που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή. Αυτό το ξεκαθαρίσατε, έτσι. Μάλιστα. Εκεί, σε αυτούς που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή, λοιπόν, επειδή θέλουμε να διατηρήσουμε μια αυτονομία, επειδή πάνε κατευθείαν στους χώρους διασποράς, εκεί θα εφαρμόζεται ειδικός μηχανισμός. Ενδεχομένως είναι 2-3 επιλογές που μελετούνται και θα λειτουργήσουν πιλωτικά. Λέω όμως, παράλληλα και οι 2-3 επιλογές. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι προτού γίνει τελική επένδυση θα έχουμε καταλήξει στο ποιο είναι το καλύτερο. Ασφαλέστερο μηχανισμό προκειμένου να μην υπάρχει σπατάλη. Και τι κάνουν αυτοί οι μηχανισμοί. Δημοσίου χρήματος. Θα ασφαλίζουν το όπλο, παραδείγματος χάρη με κωδικό. Έχουμε δει συστήματα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Με κωδικό, ο οποίος θα απελευθερώνεται μέσω της μονάδας, είτε με SMS, είτε ακόμα και μέσω ραδιοφώνου, όπως έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, σε περίπτωση πολέμου, ένας θα είναι ο κωδικός αριθμός, θα απελευθερώνεται εκείνη την ώρα, αν τυχόν και δεν μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση μέσω της μονάδας του, με τους διοικητές ή τους διημερίτες του. Θα απελευθερώνεται για να μπορεί κατευθείαν να πάει στο χώρο διασποράς του. Άρα στην ουσία είναι ένας μηχανισμός, λέτε, που θέλει ένα κωδικό για να ξεκλειδώσει. Να ξεκλειδώσει. Και αυτός ο κωδικός πάντως θα βρίσκεται ένας τρόπος είτε δια τηλεφώνου, είτε δια τηλεφώνου, είτε SMS, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω και του ραδιοφώνου. Yeah. Εν πάση περιπτώσει, όλοι τάσσονται στο πλαίσιο της μονάδας. Αυτό γίνεται, σε άλλες χώρες. Έχουν, η μελέτη που έκανε το ΓΕΦ ακριβώς έλαβε υπόψη και παραδείγματα άλλων χωρών που χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός αριθμός. Συνεπώς, ο κωδικός ασφαλείας, συγγνώμη. Συνεπώς, ούτε και στην περίπτωση της πρώτης γραμμής υπάρχει μείωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εφέδρων. Την ίδια ώρα όμως διασφαλίζουμε ότι αυτά τα όπλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό πέραν αυτού, επαναλαμβάνω, για τον οποίο η πατρίδα έχει εμπιστευτεί αυτά τα όπλα στους εφέδρους. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε για εγκληματικές ενέργειες, ούτε για οποιασδήποτε άλλες απονεννοημένες ενέργειες.
Αυτός ήταν ο στόχος, με δεδομένο να μην μειωθεί καθόλου η επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο προβλεπόμενος χρόνος παρουσίας στις μονάδες. Είχαμε ζητήσει, κύριε Σούλη, μελέτη... πριν δύο μήνες είχαμε ζητήσει αυτή τη μελέτη. Αυτή η μελέτη, λέτε, ότι έλαβε υπόψη το χρόνο που στα σχέδια της Εθνικής Φρουράς χρειάζεται για την μεν πρώτη γραμμή να πάει στους χώρους διασποράς, για τους άλλους να πάνε στα στρατόπεδα. Ακριβώς. Και αυτά που βάζετε τώρα ως προϋποθέσεις στα όπλα δεν καθυστερούν την όλη διαδικασία. Καθόλου, και αυτή είναι η ρητή. Η ρητή, επαναλαμβάνω, διαβεβαίωση. Θα δοκιμαστεί αυτό και επί του εδάφους. Από τους επιτελείς του ΓΕΦ που έχουν μελετήσει όλες τις διαστάσεις, και τις επιχειρησιακές και τις τεχνικές, και θα δοκιμαστεί βεβαίως επί του εδάφους, και θα καλέσουμε και όλους όσοι ενδεχομένως είναι ακόμα δύσπιστοι σε σχετική προσωμείωση που θα γίνει, παρουσίαση σχετική, ναι, τον Οκτώβριο, προκειμένου να διαπιστώσουν ακριβώς ότι δεν θα υπάρχει καμία μείωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Κάτι τελευταίο, σας άκουσα πριν να το λέτε. Μου λέγατε πριν, λοιπόν, ότι σε ένα μήνα ολοκληρώνεται και αυτό το σχέδιο αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς. Αυτό περιλαμβάνει και μείωση στρατιωτικής θητείας ή είναι επόμενο βήμα? Μιλώ για την αναδιοργάνωση της εφεδρείας, μιλούσα, κύριε Σούλη, μάλιστα, που αφορά την βελτίωση της εκπαίδευσης, τη μείωση της πατάλης χρόνου και βεβαίως την ενίσχυση της αξιοκρατίας που ήδη εφαρμόζεται, με το να ισχύουν τα ίδια κριτήρια για όλους. Σε ό,τι αφορά απαλλαγές, λιγότερες παρουσιάσεις μεν, αλλά πολύ πιο περιεκτικές. Αυτά είναι προϊόν μελέτης. Μάλιστα. Ο στόχος μας είναι να μειώσουμε την σπατάλη του χρόνου που απαξιώνει τον θεσμό της εφεδρείας. Θέλουμε ο χρόνος να είναι παραγωγικός, χρήσιμος και να νιώθει ο καθένας ότι εκεί που πάει να υπηρετεί λαμβάνει κάποια γνώση, εκπαιδεύεται.